Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 ακριβώς και είναι ώρα για να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση, την αυτοδιοικητική ατζέντα. Συζητάμε για το Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μας αρέσει να επικεντρωνόμαστε και στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης, ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της χώρας. Φυσικά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν, αλλά στην παρούσα φάση θα συζητήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου. Την καθημερινότητα, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τι έχουμε να περιμένουμε την επόμενη πενταετία από τη Δημοτική Αρχή που θα προκύψει, όποια και αν είναι αυτή. Έχουμε να πούμε πολλά. Δήμος Ηρακλείου είναι η εκλογική μητέρα των μαχών. Κακά τα ψέματα. Είναι εκεί που εστιάζεται το ενδιαφέρον. Όλων των κριτικών μαχών. Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη είναι μαζί μας. Να την ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Σας καλησπέρισουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ που είμαι μαζί σας και θέλω να πω ότι πέρα από τον πληθυντικό και την σχέση, την τηλεοπτική που πρέπει να αναπτύξουμε, ότι νιώθω και ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι σήμερα μαζί σας και χαρούμενη. Είστε υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Μιχάλη Καραμαλάκη και προέρχεστε μάλιστα, κυρία Ανδρεάκη, από μία ακόμη, έρχεστε μάλλον από μία ακόμη εκλογική μάχη, αυτή των εθνικών εκλογών. Και ξέρετε, είναι φυσιολογικό, φαντάζομαι σας το καταθέτει και ο κόσμος ως ερώτηση. Γιατί, κυρία Ανδρεάκη, μετά τις εθνικές εκλογές επιλέγετε να ρηχτείτε στη μάχη της αυτοδιοίκησης, στο Δήμο Ηρακλείου, αν προκειμένου. Χρονικά συνέπεσε τώρα, δεν μπορούσα να το κάνω διαφορετικά. Ήθελα πάντα, με ενδιέφερε πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ήταν κάτι που προέκυψε τώρα. Μου είχε προκύψει από πολύ νωρίτερα, το 2006, όταν είχα κατέβει για πρώτη φορά υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος και είχα εκλεχθεί μάλιστα τότε. Με την κάθοδό μου στις βουλευτικές εκλογές και αφού πήρα την ψήφο εμπιστοσύνη του κόσμου με 12.500 σταυρούς, πρώτη γυναίκα σε σταυρούς προτίμηση σε όλο τον νομό. Προκύπτοντας αυτή η πρόταση, δεν το σκέφτηκα. Και δεν το σκέφτηκα, το έχω πει πολύ αυτές τις μέρες, ότι το να σε νοιάζει να προσφέρεις στον τόπο σου, είτε αυτό αφορά στο σπίτι σου, είτε αυτό αφορά στη χώρα σου, δεν μπορεί να προκύπτει à la carte. Επομένως, αφού με ένοιαζε να είμαι παρούσα στις εθνικές εκλογές, προκύπτοντας αυτή η πρόταση, είπα αμέσως ναι, θα το ήθελα πολύ. Είναι πιο γοητευτικό το πεδίο, διότι βλέπεις άμεσα καταρχήν τα προβλήματα και τα γνωρίζεις, αλλά και την όποια προσπάθεια μπορείς να κάνεις για να τα επιλύσεις. Όλο αυτό είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης πολύ πιο ουσιαστική και ορατή. Υπάρχει μπορεί μεγαλύτερη και προσωπική εμπλοκή, δηλαδή, γιατί μιλάμε για τοπική διοίκηση, έτσι. Ναι, και προφανώς. Να αυτό λέτε περισσότερο. Προφανώς. Αλλά στη δική μου την περίπτωση, το μόνο που μπήκε ως ανασταλτικός παράγοντας ήταν η κόπωση. Ήταν δηλαδή αν θα μπορούσα να αντέξω μια συνεχόμενη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που για μένα ξεκίνησε περίπου τον Απρίλιο και που είναι ακόμα σε εξέλιξη και θα είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Αλλά πέρα από αυτό, όχι, δεν είχα κανένα άλλο θέμα. Πολλοί μου είπαν ότι ίσως θα έπρεπε να κρατήσω αυτό το κομμάτι της δόξας, της νίκης, της χαράς που είχα πάρει από τις βουλευτικές εκλογές. Ήμουν ένας υποψήφιος που κατέβηκε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο και έδωσε μια μάχη με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αλλά και από την άλλη, πάλι δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει για τον καθένα ουσιαστικά. Δηλαδή, πήρα την προτίμηση του κόσμου, την ψήφο εμπιστοσύνη του κόσμου και τώρα τι την κάνω. Δηλαδή, κάθομαι στο σπίτι μου και βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται χωρίς να έχω τη δυνατότητα να μετέχω μέσα σε αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά. Έχει ωστόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις εθνικές αυτοδιοικητικές εκλογές, έχοντας το καθαρά κομματικό στοιχείο στις εθνικές εκλογές. Μπαίνει η αυτοδιοίκηση τώρα στο παιχνίδι. Η οποία αυτοδιοίκηση τώρα, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για κομματικά διακυβεύματα, κυρία Ανδρεάκη. Σας το ρωτώ αυτό και με την έννοια και των χρησμάτων. Έγινε και πολλή συζήτηση τώρα και προεκλογικά και γίνεται ακόμη και για το συνδυασμό στον οποίο είστε υποψήφια. Κατά πόσο έχει χρήσμα ή δεν έχει, αν έχει στήριξη κομματική ή δεν έχει. Αντίστοιχα και στην περιφέρεια και σε όλους τους Δήμους, φυσικά. Έχει τέτοια διακυβεύματα η μάχη στην αυτοδιοίκηση. Εγώ ήμουν και από αυτούς που πρωταγωνίστησε σε αυτή τη συζήτηση αρχικώς. Δηλαδή, είχα πάρει δημόσια θέση σε αυτό αφορούσε στην υποψηφιότητα του Μιχάλη Καραμαλάκη. Και είχα πει τότε σε συνεργασία και σε συζήτηση με το Μέγαρο Μαξίμη, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ρωτήσω αν είναι ένας επίσημος υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, αν θα φέρει το χρήσμα. Και η απάντηση που είχα πάρει τότε από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν αυτή η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μέχρι σήμερα, ότι χρήσματα ή στήριξη δεν θα δοθούν σε όλους τους Δήμους και σε όλες τις υποψηφιότητες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα κρατηθούν προτεραιότητες που αφορούν στην πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να δόθηκε και στην Πάτρα. Δεν θα ακολουθεί το ανάλογο μοντέλο όμως σε όλα τα υπόλοιπα. Το είπα τότε δημόσια και είχα πει ότι είναι καλό να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία των στεγανών. Κάποιοι τα κατάλαβαν τελείως διαφορετικά, αλλά εγώ αυτό εννοούσα. Και μάλιστα όταν συναντηθήκαμε και στην πρώτη μας συνάντηση με τον κύριο Καραμαλάκη, ήταν ένα από τα θέματα που βάλαμε. Ότι όντως, ναι, η αυτοδιοίκηση δεν έχει τα στενά πολιτικά πλαίσια
των κομμάτων και των παρατάξεων, είναι πολύ πιο διευρυμένη και η σύνθεση των ψηφοδελτίων και των ανθρώπων που προέρχονται από διάφορες παρατάξεις. Το ζήτημα είναι να έχει όμως μια ομοιογένεια ως προς τους στόχους, τους σκοπούς της ομάδας που συνθέτει ένα ψηφοδέλτιο. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η παράταξη του Ηράκλειου, ότι η πόλη μας έχει μια καθαρή ταυτότητα. Έχει καθορίσει από την αρχή την πορεία της. Δηλαδή, ο Μιχάλης Καραμαλής είπε: είμαι αυτός, αυτοί που έρχονται μαζί μου είναι αυτοί. Και έτσι όπως ξεκίνησε, έτσι κατέληξε και στο να κλείσει τελικά το ψηφοδέλτιο του επίσημα, να το ανακηρύξει και πορεύεται μέχρι και τις κάλπες. Να πάμε λίγο και στην ταμπακέρα των προβλημάτων στον Δήμο Ηρακλείου. Ένας πολύ μεγάλος Δήμος. Ποιο είναι το όραμα που πρεσβεύει η παράταξή σας και τι διαφορετικό μπορεί να φέρει και αναπτυξιακά και κοινωνικά και οικονομικά στο μεγάλο Δήμο Ηρακλείου. Υπάρχει πάντα μια προσπάθεια από όλους εμάς και από όλες τις παρατάξεις και διαχρονικά. Το έχω δει και από την πλευρά δηλαδή του δημοσιογράφου που κάνει τις ερωτήσεις. Να πρέπει να πούμε κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πολύ πρωτότυπο και πολύ διαφορετικό. Αυτό έχει να κάνει με το πώς θα προσεγγίσουμε τα ζητήματα της πόλης. Αλλά επειδή τελικώς δεν ανακαλύπτουμε ούτε εμείς στην Αμερική και επειδή λίγο πολύ τα προγράμματα, αν τα κοιτάξετε, και νομίζω το έχετε κοιτάξει ήδη, των παρατάξεων, είτε αυτά αφορούν στο Δήμο μας, είτε σε άλλους Δήμους, σε κεντρικούς άξονες, σε κεντρικούς πυλώνες και προγραμματισμούς, κινούνται λίγο πολύ στα ίδια πεδία. Μη σας πω ότι και σε ορισμένες περιπτώσεις θα βρείτε και τις ίδιες ακριβώς προτάσεις. Μαρίνα στο κολυμβητήριο, παραλιακός άξονας, στον πολιτισμό, στη χωροταξία, στην πολεοδομία. Διότι μοιραία αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από το παρελθόν. Πολλά εξ αυτών δεν κατάφεραν να περπατήσουν ή να γίνουν πραγματικότητα. Οπότε έρχονται ως μια οραματική προσέγγιση ότι στην επόμενη πενταετία, που είναι μια κρίσιμη ουσιαστικά και δυνατή πενταετία για το Δήμο Ηρακλείου, θα μπορούσαν να γίνουν. Εμείς όμως από την πλευρά μας, επειδή νομίζω ότι το νιώθουμε όλοι λίγο πολύ στο Ηράκλειο, αυτή την περίοδο υπάρχει μια στασιμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη πραγμάτων. Και όχι μόνο των έργων. Εγώ θα έλεγα στην καθημερινότητα των πολιτών. Τα απλά, τα καθημερινά. Είναι αυτά που κάνουμε στα ρεπορτάζ μας, είναι αυτά που λέει ο κόσμος έξω στο δρόμο, είναι αυτά που βιώνουμε κι εμείς. Από το κυκλοφοριακό μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, την καθαριότητά μας, το νερό μας. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν στην καθημερινότητα. Και νομίζω ότι πολύ γρήγορα και πολύ εύστοχα ο Μιχάλης Καραμαλάκης έπιασε αυτό το κενό και το έχει βάλει και ως, αν θέλετε, πρωταρχικό του στόχο σε αυτή τη συζήτηση, μέσα σε αυτές τις πρώτες 100 μέρες της επόμενης ημέρας Δημοτικής Αρχής, αν και εφόσον ο κόσμος εμπιστευτεί τη δική μας παράταξη και μας δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, ότι ξεκινάμε καταρχήν να λύνουμε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα. Διότι δεν μπορείς να μιλήσεις σε έναν πολίτη για μεγάλα οραματικά ή μικρότερα έργα, όταν εκείνος αντιμετωπίζει μια δυσβάστακτη καθημερινότητα με μηδενικό πρόσημο στην ποιότητα ζωής. Ωστόσο, αυτά τα απλά τα καθημερινά πολλές φορές κρύβουν και σύνθετα προβλήματα, κυρία Ανδρέα, το γνωρίζετε καλά. Αυτά τα σύνθετα προβλήματα τώρα πώς λύνουμε διοικητικά, στο κομμάτι πλέον της διοίκησης, τα βάζουμε κάτω και λέμε η καθαριότητα έχει 1, 2, 3, 5 κενά. Σύνθετα προβλήματα όμως που βρίσκονται από πίσω, είτε έχει να κάνει με τους συμβασιούχους, είτε έχει να κάνει με το προσωπικό, είτε έχει να κάνει με την υποδομή που έχει μια υπηρεσία καθαριότητας. Εκεί, στον πυρήνα, περιμένει ο κόσμος φυσικά να ακούσει. Καταρχήν, ξεκινάμε με το ότι μιλάμε για ένα Δήμο πλέον ανοιχτό και προσβάσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από τα ζητήματα που πολύ σωστά αναφέρατε, των συμβασιούχων, των πόρων, της οικονομίας, της έβρεσης του χρόνου, ότι μιλάμε για ένα δημόσιο μηχανισμό που πολλές φορές η χρόνη του είναι τελείως διαφορετική από τον ιδιωτικό που εμείς έχουμε συνηθίσει και έχουμε εντρυφήσει. Ας μιλήσουμε λοιπόν για ένα Δήμο ανοιχτό. Ας μιλήσουμε για ένα Δήμο ο οποίος πλέον δεν χρειάζεται ούτε κάποιο μέσο, ούτε κάποιος φίλος για να έχεις μία πρόσβαση στο να πεις το πρόβλημά σου και να λύσεις και το πρόβλημά σου. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα Δήμο ανοιχτό και εμείς θεσπίζουμε και μία αντιδημαρχία που είναι η αντιδημαρχία της καθημερινότητας και θεσπίζουμε και μία φορά τη βδομάδα ακρόαση στους δημότες. Η ώρα του Δημάρχου και η ώρα των αντιδημάρχων. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Τα παράπονά μας όμως κυριολεκτικά στο Δήμαρχο. Όχι σε μια συζήτηση ψυχοθεραπείας. Ναι. Ελάτε να μας τα πείτε και εμείς να κάνουμε ό,τι τα ακούμε. Με μια ομάδα κρούσης, η οποία παίρνει σε κάθε αρμόδια αντιδημαρχία, αφού έχει συσταθεί ένας ειδικός φορέας, ένας ειδικός πυρήνας, που ξεκινάει να λύνει τα βασικά. Αυτό το φως που δεν είναι έξω από το σπίτι σου. Αυτή τη λακκούβα που εξακολουθεί να είναι φωνική για το αυτοκίνητό σου και για την ασφαλειά σου. Για να σα διακόψω, κάποια προβλήματα είναι τόσο διαχρονικά που δεν έχουν λυθεί σε βάθος πολλών χρόνων. Όπως το νερό. Το νερό. Δηλαδή, ακόμα το Ηράκλειο παλεύει με το θέμα του νερού μετά από τόσες δεκαετίες ουσιαστικά. Το Ηράκλειο παλεύει με το θέμα του νερού και παλεύει και με ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με την εξυγίανση του δικτύου του. Και μπορεί να είναι σε εξέλιξη το περίφημο έργο Φιλόδημος, που έχει να κάνει με την αντικατάσταση των παλιών δικτύων, που για μένα ένα πολύ σημαντικό έργο που έρχεται από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που τότε
τα χρήματα αυτά δεσμεύτηκαν και είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται μέχρι και σήμερα και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Αλλά θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη, μια πολύ σωτήρια επέμβαση σε ένα δίκτυο το οποίο είναι πεπαλαιωμένο, που χάνει πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μιλάμε για τη διαχείρισή του, μιλάμε για περιπτώσεις που ανακαλύπτουμε και εμείς αυτή την πορεία, περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με νερό το οποίο ίσως δίδεται αλλά δεν πληρώνεται. Μιλάμε με περιπτώσεις κακοδιαχείρισης. Μιλάμε δηλαδή για μια αναδιάθρωση. Ναι, τώρα μας δίνεται μια πάσα για να θέσουμε ένα ερώτημα. Διότι τις τελευταίες μέρες, από την επικαιρότητα παρακολουθώντας, βλέπουμε ότι ο συνδυασμός της παράταξης του κ. Καραμαλάκη έχει ανοίξει κάποια μέτωπα με την ίνη δημοτική αρχή. Που τελειώνει η θητεία της. Ένα ήταν το Πανάνιο, για το θέμα που δημιουργήθηκε και μια αντιπαράθεση. Επίσης, στην ομιλία του επικεφαλής σας, νομίζω είπε ξεκάθαρα ότι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω είναι να βάλω ορκωτούς λογιστές να δούμε τι έγινε γενικότερα στα οικονομικά και γενικότερα μάλλον στη διαχείριση του Δήμου Ηρακλείου. Έχετε δει λοιπόν σκιές, κυρία Ανδρεάκη? Δεν βλέπουμε σκιές. Βλέπουμε, καταρχήν διαβάζουμε τον τύπο. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε και μόνοι που τον διαβάζουμε. Δηλαδή, τα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μην πάω πάρα πολύ μακριά, να μείνω στο τελευταίο εξάμηνο, τον τελευταίο χρόνο, δίνουν πλήστες όσες αφορμές για να βρει ζητήματα που αφορούν σε περιπτώσεις αναλγησίας, κακοδιαχείρισης, ζητημάτων που έχουν προκύψει και που είτε δεν έχουν λυθεί, είτε έχουν ξεφύγει από την προσοχή των αρμοδίων αντιδημάρχων του ίδιου του Δημάρχου. Και όσο αυτό αφορά στην πρόταση, γιατί είδα ότι υπήρξε και μια σχετική αντίδραση. Υπήρξε, γιατί, ναι. Και από τον Δήμαρχο, ναι, από τον κύριο Λαμπρινό. Και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση ότι ξέρω ότι και ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ και στην εφαρμογή των νόμων και στον τρόπο που λειτουργούν οι μηχανισμοί και θέλει να τους ελέγχει. Αν το διακρίνει κάτι, είναι αυτή η λατρεία. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να μην λέγεται από ένα υποψήφιο δήμαρχο αυτή τη στιγμή μόνο. Να είναι δηλαδή μια κατάσταση στην οποία θα τη βλέπουμε να εφαρμόζεται πλέον ως θεσμός. Ποιος θα είναι εκείνος που δεν θα ήθελε να παραδώσει το κλειδί μιας πόλης, επομένως τον μηχανισμό των υπηρεσιών και το ταμείο, μη έχοντας καμία σκιά και κανέναν εφέλωμα γύρω από τη δική του δράση, ώστε να αποκτήσει και την ανάλογη στεροφημία που του αναλογεί, αλλά και να πει: εγώ, ό,τι έκανα, έκανα, αυτά είναι τα χαρτιά, έτσι έχουν τα πράγματα και τα παραδίδω. Και ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος δεν θα ήθελε να λάμβανε μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποια είναι η κατάσταση η οποία του αποδίδεται. Σε όλους τους τομείς, γιατί δεν μιλάμε τώρα εδώ μόνο για τα ταμεία του Δήμου Ηρακλείου. Ναι, προφανώς. Μιλάμε για μια σειρά από υπηρεσίες. Μιλάμε για τους συμβασιούχους. Μιλάμε για τις προσλήψεις. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχουν τελικά? Είναι, ζουν ανάμεσά μας, είναι συμβασιούχοι, είναι μόνιμο προσωπικό, είναι υποψήφιες σε ψηφοδέλτια? Άρα καταγράφουμε εδώ και με την δικιά σας τοποθέτηση ότι βλέπετε κάτι, όχι σκιές που είπε ο Μπάμπης, μια καταγραφή κάνετε ότι υπάρχουν κενά. Γιατί εντάξει, ο Βασίλης Λαμπρινός είπε ευπρόσδεκτη είναι οι ορκωτηλογιστές. Και νομίζω ότι ήταν και μια πολύ ωραία απάντηση, αν μου επιτρέπετε να τη σχολιάσω. Γιατί όντως καθαρός ο ουρανός αστραπές δεν φοβάται και δεν καταλαβαίνουν γιατί υπήρξε και αυτή η μαζική αντίδραση και αντιδημάρχων ή άνθρωπων που εμπεριέχονται στην τάξη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι καλώς βεβαίως και αυτό να γίνει και θα έπρεπε να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Αν εγώ έχω μια προσωπική ένσταση, ήταν ότι ο ίδιος καλεί τον υποψήφιο δήμαρχο προς ενημέρωση. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν μόνο σε υποψηφίους δημάρχους και δεν αφορούν μόνο σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, αφορούν σε όλο το λαό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο απολογισμός ή η συζήτηση γύρω από ζητήματα δεν θα πρέπει να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες με συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά με ανοιχτά χαρτιά, ανοιχτές πόρτες, ώστε να είναι προσβάσιμη πληροφορία προς όλους. Mm-hmm. Διότι διαφορετικά εκεί είναι που αρχίζει να γίνονται διάφορες απορίες και ερωτηματικά. Τα οικονομικά και διαχείριση που άνοιξε ένα μέτωπο, γιατί και στην περίπτωση του Πανανίου είδαμε μια σύγκρουση, μια αντιπαράθεση με την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Την περίπτωση του Πανανίου δεν την κατάλαβα ποτέ. Θέλω λίγο να το πω. Νομίζω για τη χρονική συγκυρία. Υπήρχε ένα θέμα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν ανοιχτό και μάλιστα δεν σας κρύβω να μείνω στο πληθυντικό, κύριε Σαββίδη, ότι κάνοντας και την ιστορική μου αναδρομή και ανατρέχοντας σε ρεπορτάζ, είχα βρει και δικό σας ρεπορτάζ από την περσινή χρονιά για να πάρω πληροφορίες επικαιροποιημένες, όπου έλεγε το όλο ιστορικό. Δεν μιλάμε για το Πανάνιο, γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί με το Πανάνιο κτίριο. Όχι, δεν μιλάμε για το κτίριο. Μιλάμε για ένα κληροδότημα, για μια σειρά από ακίνητα τα οποία δόθηκαν. Από τη δεκαετία του 80. Πού θα έπρεπε να έχει γίνει λοιπόν ένας φορέας που να τα διαχειριστεί, ένα ίδρυμα που πήγε να γίνει κάποια στιγμή, που δεν κατάφερε όμως να περάσει από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί εσείς με έφτασε όμως στη Δημοτική Αρχή? Εμείς λοιπόν πήγαμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο
Και μας είπανε, πείτε μου θέματα, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε. Προφανώς και τα ζητήματα της δημόσιας υγείας αφορούν και στη διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να μην γελιόμαστε τώρα. Είναι ζητήματα που αφορούν στην κεντρική πολιτεία. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να ασκήσει πιέσεις και να πει: θέλω τα νοσοκομεία μου ανοιχτά, θέλω να δουλεύουν εύρυθμα ή να αναφέρω το δικαίωμά μου, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την κεντρική πολιτεία ούτε το Υπουργείο Υγείας. Στην κουβέντα λοιπόν αυτή ότι πώς εμπλέκεται ο Δήμος και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα αδέσποτα, ο εξοραϊσμός των εξωτερικών χώρων, το πράσινο. Α, είναι και μια περίπτωση η οποία παραμένει ανοιχτή, είναι να γίνει ένα ίδρυμα, δεν έχει γίνει, μπορείτε να το ψάξετε. Και ορθώς το ψάξαμε. Και το φέραμε στην επικαιρότητα. Τώρα, γιατί έπρεπε να υπάρχει όλη αυτή η αγωνία του γιατί επί 8 ολόκληρα χρόνια. Αυτό δεν είχε έρθει στην επικαιρότητα. Και ξαφνικά έρχονται αλληλογραφίες ότι 28 Αυγούστου το βγάλαμε εμείς στην επικαιρότητα, όδια του θαύματος 25, έλεγε η ημερομηνία του εγγράφου πάνω, είχε πάει ήδη στο Δήμαρχο. Δηλαδή, ναι, είχε πάει ούτε το Μάιο, ούτε το Μάρτιο. Είχε πάει τρεις μέρες πριν από την ημέρα που εμείς το είπαμε. Εμένα τώρα αυτά όλα, στο τέλος της ημέρας, δεν με πολύ νοιάζουν. Με νοιάζει να συσταθεί ο φορέας, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε όπως, αν με επιτρέπετε να το πω. Καλά, ούτως ή άλλως από τη νέα Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει. Ναι, ήρθε όμως απροετοίμαστο. Δηλαδή, αν 8 χρόνια επικαλείται κάποιος ότι ήθελε να το προετοιμάσει, δεν το προετοίμασε τελικά. Πάντως, μια προεργασία, κυρία Ανδρεάκη, υπήρχε εκ προημίου. Δηλαδή, πήραμε το φάκελο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το ξεσκονίσαμε ελαφρώς και είπαμε, ωραία, θα το πάμε στην επόμενη Δημοτική Αρχή για να συνεχίσει ένα πράγμα που εμείς δεν το τελειώσαμε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Και ξέρετε κάτι, εμείς το θυμηθήκαμε 25, εσείς το είπατε 28. Το θέμα είναι να γίνει. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό ενδιαφέρει και τους πολίτες. Το θέμα είναι να γίνει. Και γιατί ενδιαφέρει να γίνει? Γιατί εμπεριέχονται μέσα, να το ξεκαθαρίσουμε, ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων. 85. Είναι 85, 82, 79. Είναι. Πού είναι? Μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Μπορούν να δοθούν προς χρήση σε ευάλωτες ομάδες, σε κοινωνικές κατοικίες? Μπορούν να γίνουν χρήσιμα εργαλεία για να στεγάσουν δημοτικές υπηρεσίες? Μπορούν να πάνε εκεί σύλλογοι? Μπορούν να πάνε χοροδίες? Να το συζητήσουμε το θέμα. Άρα κρατάμε ότι βρίσκεται στην ατζέντα σας ως παράταξη. Ναι, βρίσκεται στην ατζέντα μας, όπως βρίσκεται και στην ατζέντα μας να είμαστε συνεχώς απέναντι, με την έννοια όμως του να ασκούμε κριτική και να αναζητούμε να βρούμε λύσεις. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε με κανέναν. Δηλαδή, ας τελειώσουμε μια κουβέντα ότι κοινός παρανομαστής όλων είναι η αγάπη για την πόλη. Είναι το νιάξιμο όλων των παρατάξεων για το πώς θα δουν μια πόλη καλύτερη. Δεν νομίζω ότι κανείς μπαίνει σε αυτή τη μάγια να πει τελικά εγώ έχω σκοπό να κάνω κάτι. Δεν θα ήθελα να το σκεφτώ. Ναι. Επομένως, ναι, αφού σε όλους μας ενδιαφέρει η καλύτερη ημέρα για την πόλη, για να δούμε ένα Ηράκλειο επιτέλους όπως το φανταζόμαστε, και να το δούμε ένα ανταγωνιστικό, να έχει εξωστρέφεια, να είναι μια πόλη που είναι πρώτη ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πόλεις, να είναι μια πολύ καλό παράδειγμα, καλή πρακτική, και μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε φοβερά στοιχεία που μπορούμε να αναμοκλεύσουμε και να κινήσουμε και να επαναδραστηριοποιήσουμε και να τα δούμε όλα να δουλεύουν ο καθένας στο δικό του τομέα, και μετά από ένα-δύο χρόνια να πούμε τι λες. Ήταν τελικά έτσι να γίνει? Σίγουρα δεν είναι θέμα προθέσεων, είναι θέμα πολιτικών πρωτοβουλειών, στόχων και οργάνωσης, πράξη, διοίκησης. Και τελικά ικανότητας. Ικανότητας. Και να αφήσουμε στην άκρη για λίγο τις προσωπικές μας ατζέντες, να κοιτάξουμε λίγο το κοινό καλό. Κυρία Ανδρεάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Είναι πάντα διαφορετικές συζητήσεις από δημοσιογράφο προς δημοσιογράφο. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.